Καταρχάς να πω ότι κρατάμε λίγο την ανάσα μας αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μου την έκφραση, διότι είδαμε πόσο δύσκολο είναι τελικά να ενεργοποιηθεί μια απόφαση απελευθέρωσης ομήρων και ανταλλαγής τους με κρατουμένους εκ μέρους του Ισραήλ. Και βλέπουμε τι επιχειρησιακές δυσκολίες έχει και πώς τα πάντα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να τυναχτούν στον αέρα. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε την ελπίδα να ολοκληρωθεί τελικά αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και να δούμε αν τελικά θα παραταθεί στη λογική που έχει πει το Ισραήλ. Κάθε 10 ομήρους που απελευθερώνεται σας χαρίζω και μία μέρα κεχηρίας. Η άποψή μου είναι ότι είμαστε μακριά από τη λήξη της στρατιωτικής επιχείρησης του πολέμου. Δηλαδή όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα γυρίσουμε, φοβάμαι, στην σφοδρότητα των επιθέσεων, όπως τη ζήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, πριν ξεκινήσει δηλαδή η κεχηρία. Διότι το Ισραήλ διατείνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την εκαθάριση της Χαμάς. Φοβάμαι δηλαδή ότι θα φτάσουμε στις γιορτές, ελπίζω πραγματικά να διαψευστώ, και ακόμα θα συζητάμε για τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό που είναι δε πιο έτσι, το δυστύχημα, χειρότερα ακόμα ίσως από ό,τι γίνονται αυτές τις μέρες, είναι ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη αβεβαιότητα, όχι μόνο πόσο θα διαρκέσει αυτή η επιχείρηση που βλέπουμε τώρα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, αλλά η επόμενη μέρα τι θα φέρει. Νομίζω πως ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που δεν επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το πέρας των συγκρούσεων. Ο βασικός διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ είναι η εξάλληψη της Χαμάς. Επομένως το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν καταφέρει να εξοντώσει την Χαμάς, τουλάχιστον τις επιχειρησιακές της ικανότητες, και να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον στη Γάζα. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, με δεδομένο πως πριν από 3 μέρες το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε απόφαση, με αποχές βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών της Ρωσίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία απόφαση καλεί σε απελευθέρωση των ομήρων, καλεί σε ανθρωπιστικές παύσεις, φυσικά δεν καλεί σε κεχηρία, αλλά έστω ανθρωπιστικές παύσεις, θεωρήσαμε, πιστεύω οι περισσότεροι, ότι αυτό είναι ένα προμήνυμα μιας έστω καλύτερης στιγμής σε αυτή τη διάρκεια της ένοπλης σύραξης, που όντως θα υλοποιήσει αυτά τα οποία προβλέπει η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και νομίζω πως ήδη οι δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Χαμάς κατατείνουν στο ότι το ΜΕΝ Ισραήλ θα επιτρέψει ανθρωπιστικές παύσεις για να περάσουν προμήθειες στην Γάζα, με τους όρους του Ισραήλ βέβαια, τι θέλω να πω, όχι στη λογική ότι οι προμήθειες θα μπουν από το χερσαίο πέρασμα της Ράφα και θα τις ελέγξει κατευθείαν η Χαμάς, η οποία θα τις μοιράσει στον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο, όπως κάνει και όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι, αν θέλετε, ο φορέας ο οποίος φροντίζει για την ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα. Θα έλεγα πως εδώ πέρα μάλλον θα κινητοποιηθεί αυτό το οποίο είχε σχεδιάσει ο Μακρόν, τη θαλάσσια δηλαδή, ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος μέσω Ελλάδας και Κύπρου, προκειμένου διαθαλάσσης να γίνει σχετική προμήθεια της ανθρωπιστικής αρρωγής, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και από την άλλη πλευρά, με βάση τις δηλώσεις που διαρρέει το περιβάλλον της Χαμάς, μάλλον η Χαμάς θα αφήσει, αν όχι όλους τους ομήρους, ένα σημαντικό αριθμό ομήρων, ικανοποιώντας τουλάχιστον τον δεύτερο στόχο του Ισραήλ, που είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε πως το Ισραήλ έχει επέμβει στρατιωτικά στην περιοχή με 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η απελευθέρωση των ομήρων και ο άλλος στόχος είναι η εξάλληψη της Χαμάς. Δεν πρόκειται να σταματήσει το Ισραήλ λοιπόν, εάν ακόμα και μετά από αυτές τις ανθρωπιστικές παύσεις και την απελευθέρωση των ομήρων δεν κατορθώσει να ελέγξει την περιοχή και να εξαλείψει τη Χαμάς. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι όσον αφορά τους ομήρους δεν έχουμε απελευθέρωση όλων στο σύνολό τους. Ναι. Είχαμε, αν θέλετε, μια πρώτη δόση, αν επιτρέπετε η έκφραση, και μιλάμε για μια συμφωνία η οποία βεβαίως είχε το χαρακτήρα καλής θέλησης, και αυτό, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό συνέβη μετά από παρέμβαση τρίτων, των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριλαμβανομένων, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι προδικάζει
το μέλλον άμεσα για την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων και βεβαίως για την πολιτική διευθέτηση του προβλήματος αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Η Ισραηλινή πλευρά το έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει αμέσως μετά τη λήξη της προσωρινής παύσης κατάπαυσης πυρότησης και εγκυχηρίας και της ανθρωπιστικής πλευράς αυτής, θα συνεχίσει λοιπόν τις επιχειρήσεις. Το ερώτημα λοιπόν, τα ερωτήματα είναι αρκετά. Θα ξεκινώντας από το πρώτο, το οποίο αναφέραμε πριν, πότε θα γίνει η απελευθέρωση των επομένων, του συνόλου δηλαδή, εάν θα γίνει κάτι τέτοιο και ποιο θα είναι το πακέτο στο οποίο θα συμπεριληφθεί αυτή. Δηλαδή η Χαμάς, επί παραδείγματι, έχει ζητήσει την απελευθέρωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού και επιδιώκει βεβαίως την κατάπαυση σε ένα χαρακτήρα μόνιμο. Τούτο από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ ή δεν μιλάει το Ισραήλ για κάτι τέτοιο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κατά πόσον το Ισραήλ θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως από αέρος και βεβαίως από ξηράς. Αυτή στιγμή έχει καταφέρει να ελέγξει στο μεγαλύτερο βαθμό το βόρειο κομμάτι της Γάζας, δηλαδή την πόλη της Γάζας. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι πότε θα έχουμε κατάπαυση του πληρός πλήρη, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για αυτό το νέο καθεστώς ασφάλειας για το οποίο μιλάει το Ισραήλ, και το περιεχόμενο αυτού είναι και το ζητούμενο, δηλαδή κατά πόσον πρώτον η Χαμάς θα έχει ρόλο. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο έχει απαντηθεί από τους ίδιους τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι κατά πόσον η Παλαιστινιακή Αρχή θα επανέλθει στον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και εν κατακλείδη νομίζω είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για πολιτική διευθέτηση τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Το ζητούμενο λοιπόν για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι κατά πόσο θα προωθηθεί και σε τι βαθμό η περίφημη λύση των δύο κρατών. Κάτι το οποίο για εμένα, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, είναι απομακρυσμένο ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ακαθόδη ζητήματα, πολλές στοιχείες οι οποίες είναι δυσεπίλητες και αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, και βεβαίως το κατά πόσον το Ισραήλ θα συνεχίσει να απολαμβάνει τη στήριξη της Δύσης στον βαθμό στον οποίο τη γνωρίσαμε. Δηλαδή βεβαίως οι διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ έχουν επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε τώρα, δηλαδή ακόμα και οι διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν και στο παρελθόν, ξεκινώντας ήδη από το 1982. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα μοτίβο διαφορετικό πλέον για το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι έχει αλλάξει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο της κοινής γνώμης το κλίμα. Και ένα τελευταίο ερώτημα είναι κατά πόσον οι συμφωνίες, οι αβραμιές όπως τις λέγαμε, δηλαδή αυτές τις οποίες προχώρησε το Ισραήλ με αραβικές χώρες επιλεγμένες, μεταξύ αυτών πρόκειτο να έχουμε και την προσθήκη της Σαουδικής Αραβίας, θα προχωρήσει σαν μοτίβο, δηλαδή ότι θα είναι σαν να μην έχει περάσει καμία στιγμή από την 6η Οκτωβρίου του 2023. Μια πολύ θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την επιστροφή κάποιων από τους ομήρους και για τις οικογένειές τους. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το αν μπορούμε να έχουμε μια σταθερότητα ή προοπτική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω δεν βρισκόμαστε στο δεύτερο ούτε καν κατά διάνοια. Συνεπώς είναι πολύ καλό ότι μπορεί η μία πλευρά να μιλάει με την άλλη, έστω και με κάποιους μεσάζοντες, έτσι ώστε να ρυθμίζεται το θέμα των ομήρων. Αλλά το Ισραήλ θεωρώ ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσει αυτή η αστάθεια η οποία υπάρχει μαζί με τον τεράστιο αριθμό των νεκρών.